Χτες το βράδυ εκδηλώθηκαν πολλαπλές εστίας πυρκαγιάς στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας ετούντων άσυλο στη Μόρια. Τα γεγονότα ξεκίνησαν από ετούντες άσυλο λόγω της καραντίνας που επιβλήθηκε, από την εμφάνιση τελικά 35 κρουσμάτων COVID-19, μετά τη διενέργεια 2.000 τεστ από τον ΕΟΔΗ. Να σημειώσουμε ότι τα 8 από τα 35 κρούσματα έχουν ήδη εντοπιστεί σήμερα και έχουν μεταφερθεί στο δεύτερο χώρο υγειονομικής από μόνος της δομής. Χάρη στην άμεση επέμβαση του προσωπικού, της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, εκενώθηκε η δομή και οι εστίες της πυρκαγιάς μέσα σε λίγες ώρες τέθηκαν υπό έλεγχο. Έχουν καταστραφεί οι χώροι διοίκησης, χώροι της υπηρεσίας ασύλου και άλλες διοικητικές εγκαταστάσεις και ένα μόνο μέρος από τους χώρους φιλοξενίας. Επίσης κάει και ο χώρος εντατικής θεραπείας της νέας υγειονομικής μονάδας της δομής, ενώ στους χώρους φιλοξενίας του γενικού πληθυσμού έχουν συμβεί υλικές καταστροφές που θα επιδιορθωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Βασικές προτεραιότητες χτες το βράδυ αποτέλεσαν η μεταφορά των ασυνόδευτων ανηλίκων σε χώρο εκτός δομής και η ασφαλής εκένωση της δομής, διασφαλίζοντας τις ανθρώπινες ζωές και του προσωπικού και των διαμένοντων. Ενώ παράλληλα η αστυνομία έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών. Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μεταφέρθηκαν σε ενίσχυση των υφισταμένων δυνάμεων στο νησί, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος ετούντων μετά από την πυρκαγιά στην πόλη της Μυτιλίνης για υγειονομικούς λόγους. Για την υγειονομική και όχι μόνο προστασία και των ίδιων και των κατοίκων του νησιού. Θέλω να σημειώσω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί ούτε τραυματίας, ούτε θύματα, ούτε αγνοούμενοι. Όπως γνωρίζετε, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και μεταβήκαμε στη Λέσβο άμεσα κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Γενικό Γραμματέα Πρώτης Υποδοχής και τον Πρόεδρο του ΕΟΔΗ και θα παραμείνουμε για μερικές μέρες στο νησί ώστε να έχουμε πλήρη έλεγχο της κατάστασης. Θέλω να τονίσω ότι η πρώτη προτεραιότητά μας αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών της Λέσβου και των ετούντων άσυλο. Σήμερα ήδη μεταφέρονται από τη Λέσβο στην ενδοχώρα 400 ασυνόδευτα ανήλικα που είχαν απομείνει στο ΚΙΤ. Θέλω να σημειώσω ότι τον Ιανουάριο είχαμε 1.200 ασυνόδευτους ανήλικους. Από τότε έχουν μειωθεί κατά 2/3 χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια της κυβέρνησης και των Ευρωπαίων εταίρων μας που έχουν δείξει αλληλεγγύη στο θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Σήμερα απομένουν περίπου 3.500 ετούντες άσυλο, των οποίων οι χώροι διαβίωσης καταστράφηκαν από την πυρκαγιά και για αυτούς λαμβάνουμε έκτακτα μέτρα. Καταρχήν, οι πλέον ευάλωτοι περίπου 1.000 άτομα θα διανυκτερεύσουν από σήμερα σε πλοίο που αναμένεται να καταπλέψει στο λιμάνι της Μυτιλίνης και το οποίο παραχωρεί δωρεάν η εταιρεία Blue Star και την οποία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την άμεση ανταπόκριση και προσφορά της. Επίσης, αύριο αναμένεται να καταπλέψουν 2 αρματαγωγά του πολεμικού ναυτικού, τα οποία επίσης θα χρησιμοποιηθούν για την προσωρινή φιλοξενία. Για τους υπόλοιπους, μεταφέρθηκαν ήδη στη Λέσβο σκηνές από άλλα μέρη της Ελλάδος και από την Αθήνα, τα οποία θα εγκατασταθούν στη Μόρια, καθώς και λοιπό υλικό πρώτης ανάγκης που θα διανεμηθεί στους ετούντες άσυλο, ώστε να διαμείνουν σε χώρους στο ΚΙΤ που δεν επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά. Επίσης, σε τρίτους χώρους που θα υποδειχθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Μέχρι στιγμής οι περισσότεροι παραμένουν από τα ξημερώματα με υπόδειξη της Ελλάς σε διάφορα σημεία μακριά από τον αστικό ιστό. Θέλω να τονίσω ότι φαινόμενα παραβατικότητας, σαν αυτά που βιώσαμε χθες, δεν θα μείνουν ατιμόρυτα. Παραβατικές συμπεριφορές δεν γίνονταν εκτές και άλλωστε ο σεβασμός στην ένομη τάξη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της διαδικασίας ασύλου. Η κυβέρνηση με αποφασιστικότητα έχει αντιμετωπίσει τη μεταναστευτική κρίση που βαραίνει τη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια. Και πλέον, με την ισχυρή φύλαξη των συνόρων μας, οι ροές το καλοκαίρι είναι μειωμένες κατά 89%. Η αποσυμφόρηση των νησιών για μας είναι πράξη και συνολικά από την αρχή του έτους έχουν φύγει από τη Λέσβο 13.500 μετανάστες, από τον Ιούλιο του 2019 συνολικά 20.000. Θέλω να σημειώσω ότι ενώ το πρώτο εκτάμινο του 2020 φύγανε 13.500, στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι του ΣΥΡΙΖΑ είχαν φύγει 3.101.
Αποτέλεσμα, η Μόρια σήμερα να έχει 12.700 διαμένοντες. Ακόμα παραμένει υψηλό το νούμερο και η αποσυμφόρηση γίνεται μέρα με τη μέρα. Η οποία όμως Μόρια είχε φτάσει κάποια στιγμή στους 20.000. Αυξήθηκε η ταχύτητα έκδοση αποφάσεων ασύλου κατά 150% μέσα στο 2020. Και θέλω να τονίσω ότι το καλοκαίρι του 2020, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία, είχαμε ένα θετικό ισοζύγιο αποχωρήσεων με αφίξεις. Το καλοκαίρι του 2020, σε όλη τη χώρα, είχαμε περισσότερες νόμιμες απελάσεις, επιστροφές και μετεγκαταστάσεις από ό,τι είχαμε ροές. Και από την αρχή του έτους έχουν φύγει συνολικά πάνω από το 50% αυτών που έχουν έρθει. Θέλω επίσης να τονίσω ότι εκτός από τη μείωση των ροών, βασική μας προτεραιότητα είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες, με την έμπρακτη στήριξη των Δήμων, με χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο έρχεται να στηρίξει τις κοινωνίες που σηκώσαμε το μεγάλο βάρος της μεταναστευτικής κρίσης. Και ήδη έχουμε στηρίξει με 5 εκατομμύρια τους δύο Δήμους της Λέσβου και θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση. Να σημειώσω ότι είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους. Επικοινώνησα πριν από λίγο με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Σχοινά, ο οποίος θα έρθει στη Λέσβο, με την αρμόδια επίτροπο, την κυρία Γιώχανσον. Λαμβάνουμε ένα μεγάλο κύμα υποστήριξης, το οποίο πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη, σε έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και βέβαια, η Μόρια δεν μπορεί να συνεχίσει όπως την έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Χρειάζεται να υπάρχει κλειστή, ελεγχόμενη δομή. Μια δομή ασφαλής, η οποία θα προσφέρει ανθρώπινες συνθήκες και φυσικά μικρότερη από την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Και μια δομή που πρωτίστως θα εμφυσίσει το αίσθημα ασφάλειας τόσο στους διαμένοντες όσο και στις τοπικές κοινωνίες. Μια δομή που θα εξασφαλίσει ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους αιτούντες άσυλο. Σας ευχαριστώ πολύ.